Έχουνε δύο μήνες να τον δουν. Με την καλή έχουν άλλο τόσο να βρεθούν. Τώρα μας έβαλε και τον αγαπημένο μας τώρα. Άμα ξεκινάμε με πορτοκάλο, ξεκινάμε καλά. Καλώς τον Χρήστο Παπαδά, Γενικός Διευθυντής των Μουσικών Ραδιοφώνων του Ομίλου Sky. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Και εγώ, καλώς σας βρίσκω. Γεια σου, φίλε μου Χριστό. Χαίρομαι που κάνω αυτή τη συζήτηση, ειδικά με ανθρώπους του ραδιοφώνου όπως ο κύριος Πορτοσάλτε, που είναι έτσι να λέμε τα ραδιοφωνικά, που είναι νούμερο ένα. Πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή χρόνια τώρα. Άρχισε τα καλά λόγια τώρα. Όχι, δηλαδή. Εγώ νούμερα λέω. Έτσι δεν λέω perception. Εγώ λέω για νούμερα. Τα παιδιά της αλλαγής, για να πείτε κάτι. Όχι, όχι. Μάλλον δεν είναι παιδί της αλλαγής τώρα, Παπαδάς. Δεν ξέρω, τώρα έχουμε μπλέξει. Λοιπόν, τι ωραία είναι αυτά που έχουν ξεκινήσει εδώ από τον Μέντα και τα μουσικά μας ραδιόφωνα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είμαστε πολύ περήφανοι που ανήκουμε στον Όμιλο Sky. Τα μουσικά ραδιόφωνα πάνε πάρα πολύ καλά για έναν πολύ απλό λόγο, γιατί ακούμε τους ακροατές μας. Τους δίνουμε αυτό που θέλουν να ακούσουν. Δεν μας ακούν μόνο εκείνοι, ναι, τους ακούμε και εμείς. Ναι. Και μέσα σε όλα τα πολύ ωραία που κάνουμε, έχουμε ανοίξει και έναν κύκλο με μουσικές εκδηλώσεις, οι οποίες έχουν την εξής πολύ μεγάλη διαφορετικότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα ραδιόφωνα. Εμείς προσφέρουμε είσοδο ελεύθερη στους ακροατές, δεν έχουμε εισιτήριο, δεν βγάζουμε λεφτά από τις εκδηλώσεις μας. Σε όλα τα live και στα σε όλα events, τα live. Σε όλα τα live. Και επίσης φέρνουμε σε επαφή το community των ραδιοφώνων με τους αγαπημένους καλλιτέχνες. Πρόσφατα κάναμε μια πολύ ωραία εκδήλωση με τον Νίκο Πορτοκάλογλου, τα πλάνα που είδαμε πριν. Παρεπιπτόντως, ο Νίκος Πορτοκάλογλου είχε μια πολύ ωραία εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη για ένα φιλανθρωπικό σκοπό. Όσοι μας ακούν από εκεί, ωραίο θα ήταν να παρευρεθούν στο live. Τι άλλο ετοιμάζετε μετά από αυτό? Έρχονται τα κίτρινα ποδήλατα σε ένα φανταστικό χώρο στο κέντρο πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, στο Φάρο, με εκπληκτική θέα, ένα πολύ όμορφο live. Ένα από τα ωραιότερα σημεία του Σταύρος Νιάρχος. Ναι, και να πούμε ότι κάπως έτσι εμείς υπογραμμίζουμε και την ποιοτική ελληνική πλευρά του Μέντα 88. Ο Μέντα 88 για την ιστορία είναι πρώτο σε προτιμήσεις γυναικών. Παρακαλώ. Θέλω να πω ότι ο Χρήστος Παπαδάς, πέραν από γνώστης μουσικής, πέραν από μουσικός παραγωγός, πέραν από διευθυντής των μουσικών σταθμών του ομίλου μας, ο Χρήστος Παπαδάς, αν είχε γεννηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, σήμερα θα ήταν στο Hollywood η φωνή. Η καλά, φωνή προφανώς, για τα τρέιλερ. Προφανώς. Η φωνή. Τον έχετε πέραν τον άλλον. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι θαυμαστής, εννοείται. Λοιπόν, όλη αυτή τη δραστηριότητά σου. Ωραία, κάναμε όλες τις φωνές. Και έχω περάσει και από... Αλλά εγώ τα λέω για ουσία όλα αυτά, τώρα αν παρεξηγούμε τι να κάνω, δεν με πειράζει καθόλου. Άρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, Χρήστο, πολύ πολύ σύντομα, με τα επόμενα. Ναι, να πω εδώ ότι έχουμε και τον Μπέπερ 96 και 6 στη φαρέτρα μας, στη βεντάλια του ομίλου. Στο πορτφόλιο. Στο πορτφόλιο. Ο Πέπερ έχει... τα Pepper Church Sessions που γίνονται στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου στην καρδιά της πόλης είναι φανταστικά. Δυστυχώς δεν μπορεί να έρθει πολλοί κόσμος λόγω της χωρητικότητας του χώρου και έρχονται και πολλές εκδηλώσεις με το μωρό μας, τον Happy 104, που παίζει φανταστικές μουσικές. Είναι το μικρό παιδί, είναι το μικρό παιδί της οικογένειας. Όμως, τα νούμερα βλέπουμε ότι μεγαλώνει πολύ γρήγορα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς. Να σε καλά. Κάποια στιγμή να μιλήσουμε και για τον Sky μας. Να αμήν. Δεν έχεις παράπονο τώρα, σε παρακαλώ. Λοιπόν,